Θα τα πάμε ένα-ένα. Θα σας πάω πολύ παρακάτω στο πάρτι της Ένωσης. Είναι ένα σημαντικό γεγονός για το Survivor κάθε χρόνο. Είναι, έχουμε δει πολλές φορές guest παρουσίες στο παρελθόν. Αν θυμάστε, στο πρώτο Survivor είχαμε δει το Σάκη Ρουβά και ταξιδέψει στον Άγιο Δομήνικο με την Κάτια Ζιγούλη. Αυτή τη φορά λοιπόν ο Ατζούν Λίτζαλη και η Ατζούν Μίντια. Έχει δίκιο. Όχι όμως για το πάρτι. Όχι για την Ένωση, δεν ήταν για την Ένωση. Δεν ήταν για την Ένωση. Αυτό ήταν. Όχι, όχι. Ήτανε, είχε πάει για να τους μιλήσει. Ήτανε, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, στην Ένωση. Αφού εγώ ήμουν εκεί. Όχι θυμάσαι. Στο πάρτι, ρε. Δεν είχε πάει στο πάρτι. Πλάκα μου κάνεις. Ήτανε όχι, εκεί, δεν ήταν στην Ένωση. Όχι, ενώ ήταν εκείνη, εκείνη την περίοδο. Ήταν εκείνη την περίοδο. Αυτό εννοώ, παιδιά. Ότι ήταν εκείνη την περίοδο. Αλέξη. Πολύ μέσα αυτό. Ρε Αλέξη, εγώ φταίω που σε πασάρω να πει σημαντική είδηση θα πούμε. Εγώ. Και δεν είναι στην είδηση. Μα δεν με αφήνετε, βρε Γιώργο μου, να μιλήσω. Μην αφήνετε, πε την είδηση κατευθείαν να πούμε. Αφού βλέπει, δεν σε πάει να πει τα προηγούμενα. Τι τα λε, θα πούμε, θα ξεφτυλίσουμε. Ο Ατζούνι Λίτζαλη θέλει για το πάρτι τη Ένωση τον Νίκο Μουτσινά. Και ο Νίκο Μουτσινά, από ό,τι μαθαίνω, είναι πολύ θετικό στην πρόοπτικη να ταξιδέψει στον Άγιο Δομήνικο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, το πάρτι της Ένωσης, όπως ξέρουμε, θα γίνει κοντά στο Πάσχα. Εκείνη την περίοδο ο Νίκος Μουτσινάς θα κάνει διακοπές από το καλό μεσημεράκι. Προσπαθούν λοιπόν να δούμε αν υπάρχει μία φόρμουλα για να ταξιδέψει στον Άγιο Δομήνικο. Θα έχει πολύ πλάκα. Εννοείς αν υπάρχει μια τιμή. Αυτό όχι, όχι, φόρμουλα. Όχι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί να χαλάσει τώρα ο άνθρωπος την αδειά του να πάει να κάνει το δίκτυο. Και στο πάρτι τι θα κάνει δηλαδή. Γιατί εδώ στην Ελλάδα τι θα κάνει. Είναι πολύ. Στην Ελλάδα μάλλον θα είναι κλειστά τα πράγματα το Πάσχα. Εκεί θα είναι ανοιχτά, θα μπορεί να κάνει. Γι' αυτό θα εξαρτηθεί και λόγω συνθήκων, αν θα μπορέσει να ταξιδέψει ή όχι. Να σα πω ότι είναι κάτι στο οποίο είναι πολύ θετικό και ο Sky. Μόλις πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του για 2 χρόνια με τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Και επίσης να σα πω ότι η Ατζούν Μίντια πρόσφατα του είχε κάνει πρόταση για να παρουσιάσει τα τελευταία live του The Voice, τελικά τα παρουσίασε η Δούκη Σανομικού.